σε κοιτώ και μετά σιωπή κάτι θα κοπεί στην καρδιά, στο μυαλό. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μελαγχολείς, ο καιρός πολλής μ' αγαπά. Χειροκρότημα. Με κρατάς, σε κρατώ και μετά κρεμός και μετά το τέρμα και κανείς κανενός. Με κρατάς, σε κρατώ και παντού σκιές και παντού καθρέφτες για θεούς κεραστές. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροξυγκρότημα. Κι αν μας αντέξει το σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα. Φανεί στο χειροκρότημα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σίλια Καραγιάννη. Καλώς ήρθες. Ένα κορίτσι που αγαπάμε και εκτιμάμε πολύ. Με μία φωνή κρίσταλο. Και δεν είναι μόνη της. Τα ταλαντούχα κορίτσια εμφανίζονται με ταλαντούχα αγόρια. Θα μας συστήσεις την παρέα σου. Θα σας συστήσω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό αμέσως. Να πάρεις μικρόφωνο για να σε ακούμε. Γιατί με άλλο μικρόφωνο μιλάει. με άλλο τραγουδάει. Λοιπόν, έλα εδώ να σε βλέπουμε. Σε ακούμε μια χαρά. Έτσι. Μαζί μου είναι ο φίλος και συνεργάτης μου χρόνια. Το λέω σαν ποιηματάκι πλέον αυτό. Λευτέρης Παλαντάκης. Γεια σου, Λευτέρη. Καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συζητούσαμε ότι είμαστε σε έναν μοναδικό χώρο σήμερα εδώ. Θα συμφωνήσεις, είμαι σίγουρη, μαζί μου. Ξενοδοχείο Γιάννα Κάραβα, λοιπόν. Και είναι όλα... Ωραία. Εγώ συνεχίζω να μιλάω, γιατί αυτά που θέλω να σας πω είναι πολύ σημαντικά. Βρισκόμαστε σε έναν επίγειο παράδεισο, σε μια μαγευτική τοποθεσία που ακούμε να χτυπάει το κύμα, που κάνουμε τόσες σκέψεις που αισθανόμαστε και εμείς ότι είμαστε διακοπές, πόσο μάλλον όλος ο κόσμος που ήδη απολαμβάνει τις διακοπές του. Και επίσης, επειδή διακοπές και καλοκαίρι είναι διασκέδαση, η φωνή σου μας διασκεδάζει, μας ταξιδεύει, μας γαλινεύει, όλα αυτά μας τα κάνει η Σίλια Καραγιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γνωριζόμαστε και από πιο παλιά εμείς και με το Στέλιο. Άλλη μια φορά σας ξανά ευχαριστώ που είμαι εδώ μαζί σας, παρέα. Είναι όντως πάρα πολύ ωραίος ο χώρος. Δεν έχω ξανάρθει, μου αρέσει πάρα πολύ όμως. Είναι καινούριος χώρος, Σίλια. Και αυτό προσκαλεί... παθαίνει όποιος έρθει εδώ. Πολύ, πολύ, πολύ όμορφο. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει εδώ στην Αμουδάρα και να ανακαλύψει αυτό το μαγικό παράδεισο που έχουν φτιάξει λίγα μέτρα από το κύμα. Με πολύ αγάπη. Λοιπόν, και με πολύ αγάπη όμως είναι και τα δικά σου κομμάτια. Τι έχεις ετοιμάσει στη συνέχεια να ακούσουμε? Θέλετε να σας τα πω ή να σας τα... να τα αφήσουμε έτσι καλύτερα να τα ακούσετε ξαφνικά? Να μας τα τραγουδήσεις. Γιατί πάντα μας ευνηδιάζεις και μας εκπλήσεις μελωδικά και ευχάριστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία νιώθω καλύτερα έτσι και στα live μου. Νιώθω ότι όλο αυτό έτσι με στώνει μέσα μου καιρό με τον καιρό. Ο κόσμος μου δείχνει την αγάπη του να είναι καλά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα κοντά μου, κάθε φορά όλο και περισσότερο. Έχεις κερδίσει την αγάπη του.
και με το σπαθί σου. Λοιπόν, και με τη φωνή σου θα πω και τη φωνή σου θέλουμε να την απολαύσουμε. Ωραία. Και θα μας πεις μετά που θα σε δούμε και που θα σε απολαμβάνουμε. Θα σας τα πω όλα, δεν κρύβω τίποτα. Λοιπόν, τραγούδι. Ωραία, το μικρόφωνο δώσω σε μένα. Ευχαριστώ εγώ. Σε πάντα εδώ θα έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα. Όμως θα πάμε μωρό μου, μη φύγω εγώ. Έλα να πάμε οι δυο μας μια βόλτα. Πάμε στον Άδων για καφέ που πηγαίνουνε τεχνά και φρικιά και αράζουν εκεί αθλητές. Και που πηγαίνει και μια χοντρή νευρικά Κυριακή να της φύγει το στρες. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα και κυκλοφορούν ανύποπτα. Κι είσαι η λαχτάρα μου, ο καφές και τα τσιγάρα μου. Το έχουμε δει σαν μια σκηνή από άλλη ταινία. Κι όλος ο κόσμος μωρό μου μπορεί και το ζει. Έλα, κερνάω καφέ στην πλατεία. Πάμε στον Άδων για καφέ που πηγαίνουνε τεκνά και βρυκιά και αράζουνε και αθλητές. Που πηγαίνει και μια χοντρή νευρικιά Κυριακή να της φύγει το στρες. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα και κυκλοφορούν ανύποπτα. Κι είσαι η λαχτάρα μου, ο καφές και τα τσιγάρα μου. Πάμε στον Άδων για καφέ που πηγαίνουνε τεχνά και φρικιά και αράζουν εκεί αθλητές. Και που πηγαίνει και μια χοντρή νευρικιά Κυριακή να της φύγει το στρες. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα και κυκλοφορούν ανύποπτα. Κι είσαι η λαχτάρα μου, ο καφές και τα τσιγάρα μου. Καταλαβαίνεις ότι μας ξεσηκώνεις, το καταλαβαίνεις ότι σε αγαπάμε. Αυτό είναι πολύ καλό. Μιλάω τώρα για πως πριν το είχα κλειστό. Κανονικά μιλάς, ακούμε και σε απολαμβάνουμε. Παιδιά, ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα τόση ώρα που βλέπω το ξενοδοχείο? Γιατί δεν μου αρέσουν και καθόλου τα ξενοδοχεία εμένα. Αν γίνεται, θέλω να μένω μόνιμα σε ξενοδοχείο, να μην έχω σπίτι, δεν με ενδιαφέρει. Είναι μοναδικός χώρος πραγματικά και εμείς τον αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή. Και το λέμε και ο κόσμος παρακολουθεί και εικόνα όση ώρα εμείς συζητάμε. Ναι, γιατί είμαστε εδώ και αισθανόμαστε διαφορετικά. Σαν να είσαι αλλού, βρε παιδί μου, δεν θυμίζει αμουδάρα. Το λέω και το ξαναλέω. Πραγματικά. Και ακούς το κύμα και βλέπεις τον ήλιο και βλέπεις τους ανθρώπους και είναι όλα τόσο όμορφα, τόσο μαγικά. Σαν να κάνεις διακοπές. Πολύ ωραία. Που να δεις μέσα τις σουίτες επιμελημένες, καλέσθητες και πολύ πολύ άνετες. Να έρθουμε να μείνουμε. Αλλά είναι γεμάτο μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα τις επισκεφτούμε, πιστεύω. Ένας καλός λόγος να κάνουμε διακοπές στο Ηράκλειο. Μια μικρή ανάσα, πραγματικά. Έτσι. Και δεν απομακρυνόμαστε και πολύ. Λίγα μέτρα από το σπίτι μας. Προσιτή πολυτέλεια μας λένε στο Γιάννα Κάραβελ. Και έτσι είναι. Λοιπόν, πού θα σε δούμε το καλοκαίρι? Παιδιά, να σας πω, το καλοκαίρι είναι λίγο πιο περιορισμένες οι εμφανίσεις μου. Έχω όμως κάθε δεύτερη Παρασκευή βρίσκομαι στο Ιλμπαρέτο. Το επόμενο live μου είναι 6 του Ιούλη. Παίζω και σε άλλους χώρους. Μαθαίνουμε τα νέα σου από τη σελίδα. Και όσο ώρα εμείς συζητάμε, μπορούμε να τη δούμε και όλα στο κάτω μέρος της οθόνης, για να μπορεί ο κόσμος να μάθει περισσότερο τα νέα σου και τις εμφανίσεις σου.
Να είναι καλά. Εντάξει, σας ξαναλέω ότι χρωστάω πάρα πολλά στον κόσμο. Να είναι καλά και καθημερινά, ξέρετε, βλέπω αιτήματα φιλίας. Έχει πολύ πλάκα αυτό, γιατί έρχονται κάποιοι άνθρωποι στο live και ξαφνικά μετά βλέπεις, ξέρω εγώ, αιτήματα φιλίας, αιτήματα φιλίας και βλέπεις ότι είναι εκείνο που ήταν στο live. Είσαι αγαπητή. Γι' αυτό συμβαίνουν δεν όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είμαι αγαπητή, ρε παιδιά. Αγαπάω πολύ αυτό που κάνω, αγαπάω τον κόσμο και το εννοώ. Μέσα από την ψυχή μου βγαίνει αυτό. Γι' αυτό και νομίζω ότι γίνεται όλο αυτό. Λοιπόν, και σε αυτό το χώρο οργανώνονται πολύ ωραία απογεύματα και βραδινά live. Να μια ωραία πρόταση. Ναι, να σε δούμε και εδώ. Και πολύ να ωραία. Πιούμε το κοκτέιλ. Εμείς τις προτάσεις είμαστε ανοιχτοί. Έτσι, και το Γιάννα Κάραβαλ είναι δεκτικό. Ξαπλώστρες. Πολύ ωραία. Μας περιμένουν ωραία βράδια, ωραία πρωινά και ωραία μεσημέρια. Έτσι. Πάντα εδώ στην Αμουδάρα στο Γιάννα Κάραβαλ. Σου παίρνω το μικρόφωνο γιατί θα κλείσει μουσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δυο. Πάρα πολύ. Καταφέρετε και μας ταξιδέψατε. Λοιπόν, ευχαριστούμε όμως. Το μικρόφωνο δεν ακούσαμε, και όλο το... τα μεταφέρω. Εντάξει, το νιώσαμε και το ακούσαμε εμείς. Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστήσουμε όμως και όλο τον κόσμο, ο οποίος και σήμερα ξεκίνησε πολύ δυναμικά και πολύ δροσερά και πολύ καλοκαιρινά την εβδομάδα του μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, αλλά πρώτα θα φροντίσετε εσείς να δεσμευτείτε ότι θα επισκεφτείτε αυτόν τον χώρο και θα καταλάβετε τι σημαίνει κριτική φιλοξενία και κριτικές αληθινές ελληνικές διακοπές. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο. Θα σας υποδεχτούμε στο σπίτι μας. Με τι μούτρα θα πάμε μετά από όλο αυτό. Επιστρέφουμε στη βάση μας. Αλλά έχουμε γεμίσει μπαταρίες, έχουμε γεμίσει δροσιά. Είναι ένας υπέροχος χώρος που χαρήκαμε που ήμασταν αφορμή για να σας τον συστήσουμε. Ελάτε μέχρι εδώ, αξίζει τον κόπο. Γιάννα Κάραβελ, εδώ, δύο βήματα από την πόρτα μας. Λοιπόν, ο λόγος εσάς. Στα κύματα θα χτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πόρτες με αλυσίδες και παγόνια. Και μες στη θάλασσα θα ρίξω το κρεβάτι μου. Γιατί και οι έρωτες φάγανε τα χρόνια. Να κοιμηθώ στο πάτωμα, να κλείσω και τα μάτια. Γιατί κομμάτια. Ξυπνώ μεσάνυχτα κι ανοίγω το παράθυρο.